σας. Πώς να αρχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι. Έχουμε δύο ντέρμπι. Έχουμε την Κάλιαρη, η οποία σε αυτό το podcast, ας πούμε, την αντιμετωπίζουμε λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, ένα καλό παιδί στην οικογένεια, το οποίο δεν τα παίρνει τα γράμματα αυτό. Mm-hmm. Θα πέσει κατηγορία και ξαφνικά τον παίρνουν στην NASA. Κάπως έτσι είναι. Καλός παραλληλισμός. Όχι και τόσο. Έχεις γνωρίσει κάποιον τέτοιο? Όχι. Που ήταν ακοπή, ας πούμε, στη Δευτέρα Γυμνασίου και δουλεύει τώρα, ξέρω εγώ, στο ΣΕΡΝ. Ναι. Mm. Δηλαδή δυσκολευόταν, όπως έλεγε και ο φίλος ο Αχιλλέας, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας, δυσκολευόταν στην οικιακή οικονομία. Και όμως πάει στην NASA και θα κάνει προσελήνωση στον Άρη, φίλες και φίλοι. Αχ, δεν ξέρω τι λέω. Είναι το Κάλτσος Μπαλιάτο. Είναι το Κάλτσος Μπαλιάτο. Είμαστε Καρακάς με το cold opening της εβδομάδας. Και ο Δημήτρης Χρυσικός. Ναι, για πες. Όλα αυτά νομίζω ότι προέρχονται από... Έχουμε προτάσεις γάμου, έχω να σου πω. Βιονθός Σπαρτό. Βιονθός Σπαρτό. Παντρεύεται. Μπράβο. Οπάλου την μπάλα. Οπάλου την μπάλα. Mm. Στη Φοντάνα τη Τρέβει. Εκεί παντρεύεται. Όχι, εκεί έκανε την πρόταση γάμου. Λιτά ντυμένος, έχω να πω. Στην αγαπημένη του την Οριάννα Σαμπατίνη. Σαν άλλος Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στην Ανίτα Έγκμπερκ. Λέει το θα κοινό, έλεγα εγώ. Λέει το κοινό, έπρεπε να του πετάξει το δαχτυλίδι μέσα και να του πει βούτα, να βρέξει τη φανέλα, να μου αποδείξει την αγάπη σου. Νομίζω βούτυξε. Mm. Με μάσκα και αναπνευστήρα. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν θα έβαζα τον την μπάλα να κάνει πολλά. Όχι. Μπορεί να πάει 40 πυρετό. Όχι. Γιατί είναι, σε αντίθεση με μένα, είναι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ακόμη ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στον κόσμο του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Όπα. Στον κόσμο του. Ιταλικό ξεκίνημα. Ναι, ήταν λίγο die hard το ξεκίνημα. Now I have a machine gun. Λοιπόν, θες να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε με το Νάπολι Μιλάν. Ναι. Ωραία. Είμαι σίγουρο. Είσαι... Ωραία. Και δεν λέει τίποτα. Έχω να σου πω ότι συνήθως βάζω και βλέπω τα μάτς μετά ξανά. Ναι. Ενώ τουλάχιστον τα highlights. Ναι, ναι. Με την αγγλική περιγραφή της Σεριά. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο match είμαι σαν τους Ναζί που βλέπουν που βλέπουν τις πολεμικές ταινίες για το δεύτερο παγκόσμιο και τις κόβουν στη μέση μέχρι εκεί που κερδίζουν οι Γερμανοί, ας πούμε. Ένας ακόμη εκπληκτικός παραλληλισμός. Ναι, δηλαδή έχουμε γράψει 3 λεπτά. Είδα τα δύο γκολ του Ζιρού. Mm-hmm. Και στο ημίχρονο κάτι παθαίνει το ίντερνετ και κόβεται. Δεν έχω δει το δεύτερο ημίχρονο. Okay, κάπως okay, έτσι. Okay. Νάπολι, Μίλαν. 2-2. Είμαστε. Έληξε 2-2. Νομίζω ότι διαφωνούμε. Δηλαδή, για σένα έπρεπε να κερδίσει Μίλαν, για μένα έπρεπε να κερδίσει Νάπολι. Γιατί να κερδίσει Νάπολι? Γιατί να κερδίσει Μίλαν? Επειδή έπαιξε ένα ημίχρονο. Πρώτον, γιατί με Μίλαν. Δεύτερον, ότι. Κάτσε ρε, στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ήταν σε όλο το ημίχρονο καλύτερη η Νάπολι. Ναι. Όχι. Και επίσης το πρώτο ημίχρονο, στο 1-0 έχει την ευκαιρία του Πολιτάνου που το χάνει σε κοινή αιστεία. Καλά, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, πάμε. Ναι. Ωραία. Αυτό που έχει κάνει. Κοίτα, η Μίλαν ελέγχει εξ ολοκλήρου το πρώτο ημίχρονο. Είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει η Νάπολη. Εκτός από την ευκαιρία του Πολιτάνου. Εκτός από, ναι, εκτός από την αείμνηστη ευκαιρία του Πολιτάνου. Ναι. Λοιπόν. Δεν κάνει πάρα πολλά για να βρει τα γκολ η Μίλαν, αλλά έχει του Ζιρού. Οπότε μας αρκεί. Βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι και τα δύο γκολ είναι. Εκτός από τα σκοράρια, είναι δικά του. Δηλαδή, στο πρώτο κινείται ανάμεσα στους αμυντικούς. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς γίνεται να χάσει το Ζιρού στην περιοχή. Και είναι, για να δεις πόσο ωραίος τύπος είναι, λέει, ήταν πολύ καλές οι σέντρες που μου βγάλανε. Φανταστικές. Ναι. Δεν είναι κακές. Όχι, δεν είναι κακές. Πούλησε αλλά... σέντρα του Πούλησιτς, ούτε σέντρα του Καλάμπρια. Αλλά ο Καλάμπρια αυτή τη σέντρα την έχει βγάλει 100 φορές, ας πούμε. Ενώ ότι δεν ήταν κάτι. Λες, πω, και έκανε, δεν έγραψε 100 assist. Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι δύο γκολ δικά του. Είχε και μια ευκαιρία νωρίς ο Ζιρού που του έβαλε τον μπλόκο Ραχμάνη στο δεύτερο λεπτό. Δηλαδή είχε μπει πολύ έτοιμο στο παιχνίδι και νομίζω ήταν και καλύτερη η Μίλαν συνολικά. Έχασε μια ευκαιρία με το Ράιντερς για το 0-3. Ο οποίος Ράιντερς θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι ο Ράιντερς ήταν πραγματικά ο καλύτερος μες στο γήπεδο. Ναι, αλλά έκανε δύο. Είχε δύο φάσεις που κάνουν μπαμ ότι τι κάνεις. Ότι πρέπει να πασάρει. Στην πρώτη πρέπει να πασάρει προφανώς γιατί έχει δύο ανοιχτούς και το Λεάο και δεξιά νομίζω ο Πούλησιτς. Νομίζω πως ναι. Ναι. Εντάξει, το γκολ που χάνει που του κόβει την μπάλα ο Ερναντές, οκ, γίνεται να χάσει τέτοια ευκαιρία.
Όχι, αλήθεια ρε παιδί μου, εντάξει, το χάνεις, okay, okay. Έκανε σου, πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Αλλά στο πρώτο, πάρα πολύ κακή επιλογή, αν και ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός ήταν και ο Καλάμπρια, για ακόμη μια φορά, απέναντι στην Νάπολη. Δηλαδή κάτι παθαίνει με τον Κβαρατσχέλια. Ναι. Κάτι παθαίνει, δηλαδή... Καλύτερη η δεξιά πλευρά της Μίλαν γενικά, παρότι ας πούμε η δυναμική της βρίσκεται αριστερά. Ωραία, ερώτηση. Λεάω. Βεβαίως. Καλός. Καλησπέρα. Καλός. Νομίζω ότι ήταν ο ορισμός του παιχνιδιού που με κάνει να έχω συσσαγωγικά ζήτημα με το Λεάο. Δηλαδή ότι όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση πρέπει να το δίνεις και σε νούμερα. Ναι. Και ο Λεάο για ακόμα ένα παιχνίδι δεν το έδωσε σε νούμερα. Ναι, και ήταν και λίγο. Βέβαια. Χαλαρός. Βέβαια. Ναι. Γενικά η δεξιά πλευρά, η συγγνώμη, η αριστερή πλευρά της Μίλαν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη δεξιά πλευρά της Νάπολη, γιατί βρέθηκε σε φοβερό βράδυ και ο Ντι Λορέντσο και ο Πολιτάνο. Ο Ντι Λορέντσο νομίζω ότι είχε κάνει πολύ υποτιμημένο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικός λόγος που γυρίζει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Που δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο. Έτσι, εννοώ ότι και ο Πολιτάνο. Αλλά θέλω να πω ότι συνήθως συζητάμε για τις άμυνες που έχουν αντιμετωπίσουν αυτή την πλευρά της Μίλαν, δηλαδή τον Λεάο και τον Ντεό. Τώρα και αυτοί είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι, ας πούμε, που τους γύρισε το παιχνίδι επί της ουσίας. Ναι. Οπότε εντάξει. Όχι ότι ο Λεάο τώρα γύρναγε και έκανε, ξέρεις, μάρκαρη και έκανε δίπλο πεντονιαρίσματα, ούτε καν. Αλλά... Ο Λεάο σε αυτό το μάτς με κνεύρισε, έχω να σου πω. Ναι. Ειδικά στη φάση το δεύτερο ημίχρονο, που είναι αυτό το πώς είναι το σκυλάκι στο πάρκο που κυνηγάει την μπάλα, ο Ρομέρο, δεξιά, και δώσ' του την μπάλα, θα σουτάρει, μπορεί να το βάλει, μπορεί όχι. Ναι. Και κάνει ένα σκαυτό το οποίο πηγαίνει στην κερκίδα και λες, παίζουμε με την Νάπολη και κέρδισε 2-0 και σε έχουν σοφαρίσει. Τι κάνεις? Βέβαια από το 65 και μετά ήταν αυτός που πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες. Ναι, και για εκεί... να περάσει ξανά. Μπράβο, στο μπράβο, και εκεί από τα αριστερά. Και τι κάνεις εκεί, θα το βγάλεις. πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε για το 20 λεπτό της Νάπολη, η οποία πραγματικά την πάτησε τη Μίλαν. Δηλαδή από το 45 μέχρι το 65 δεν υπήρχε Μίλαν στο γήπεδο. Όπως ήταν το πρώτο σε κάποια φάση, ήταν ακριβώς το δεύτερο. Δεν υπήρχε. Και ήταν τρομακτική ποσότητα των ευκαιρίων που έβγαζε η Νάπολη. Δηλαδή κάθε 1-1,5 λεπτό μπορούσε να βγάλει μια ευκαιρία στη Μίλαν. Υπήρχε τον γκολ του Πολιτάνο, το οποίο ήταν πολύ ωραίο και πολύ freak ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν περιμένεις ότι ο άλλος θα κάνει σομπρέρο πάνω στη γραμμή του out, πέτυχε, θα τριμπλάρει. Πέτυχε τον μικρό. Ξέρεις, θα πιάσει και το shoot κατευθείαν. Καλά, πέτυχε τον μικρό. Και ο Τσάουμπα το κάνει και πέναλτι. Δηλαδή, ξέρεις, μην κατηγορήσουμε ας πούμε, το παιδί που μπήκε. Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Ο οποίος ήταν ο Πελεγκρίνο, ο οποίος να πούμε μπήκε στη θέση του Καλουλού. Ναι. Να κάνουμε το σταυρό μας που δεν ήταν ο Τσάουμπα. Γιατί Μίλαν γενικά με τα στόπερ δεν. Και σε καλό παιχνίδι το Μόρι εδώ μεταξύ μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήταν κακό. Καλά, το Μόρι δεν φταίρε, παιδί μου. Σε όχι, αυτή τη απλά φάση. Αναγκαστικά λόγω του ότι ο Πελεγκρίνο είναι αριστεροπόδαρο, το Μόρι ήρθε από την άλλη πλευρά. Ενώ το Μόρι έλεγχε πάρα πολύ καλά εκείνο το χώρο. Mm-hmm. Και μετά από εκεί ακριβώς, σε εκείνο το μεσοδιάστημα, δηλαδή του Πελεγκρίνο και του Τεό, εκεί δημιουργήθηκαν τα προβλήματα για τη Μίλαν. Ναι. Έφαγε δύο, τον γκολ του Πολιτάνου για φοβερό φάουλ του Ρασπαντόρι. Δεν ήξερα ότι το έχει μέσα του. Φοβερό φάουλ. Τραγικό τείχος. Όλα είναι τραγικά. Όχι, όχι. Σε αυτό το 20 λεπτό. Τραγικό ρεσί. Ναι, δεν βλέπω το τείχος και λέω. Τι κάνετε. Βάλτε άλλο, ναι. Δηλαδή εκεί φταίει και λίγο Μενιάν. Το τρώει από τείχο. Φταίει λίγο, ρε παιδί μου. Που okay, δεν θα πω κάτι για το Μενιάν. Δηλαδή αν δεν ήταν κι αυτός. Κοίταξε, και τα δύο γκολ φαίνονται λίγο εξωφρενικά. Ότι δεν πιάνονται. Για μένα πιάνονται και το πρώτο. Από το Μενιάν, όχι από μένα. Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό και είναι λίγο έξω από την περιοχή. Και ο άλλος εκτελεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να προλάβει. Αλλά το δεύτερο νομίζω έχει κάποια ευθύνη στο δεύτερο. Η Μίλαν προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι. Ο Ρομέρο πήρε την κόκκινη κάρτα του αντιπάλου του, του Νατάν. Οπότε εκεί κάπως ισορρόπησε το παιχνίδι. Δηλαδή είχε ήδη ισορροπήσει η Μίλαν. Το ισορρόπησε ακόμα περισσότερο γιατί έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Πώς φάνηκε ο Ρομέρο? Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που είπα και πριν. Ότι, θυμάσαι πέρυσι που λέγαμε ότι η Μίλαν δεν έχει παίχτη δεξιά. 10 στα 10 προσπάθεια. Εκεί. Το θυμάσαι το τηλέπτωμα. Ναι, ναι. Τι λείπει δεξιά. Ναι. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ο Πιόλι δεν ενδιαφέρεται για τον παίχτη δεξιά. Δεν ξεχωρίζει κάποιο. Ακόμα και ο Πούλη δεν κάνει τη χρονιά που μπορεί να κάνει. Το Τσουκουέζε έχει αρχίσει και εξαφανίζεται. Α, τον είχα ξεχάσει. Μπήκε ο Ρομέρο. Γιατί σκεφτόμουν τώρα ποιο άλλο είναι. Είναι και Τσουκουέζε, ο οποίο είναι τραυματία, βέβαια. Νομίζω ότι δεν. Τέλο πάντων. Έχει κάποιο θέμα, εάν ήσουν Μίλαν. Πε πώ είσαι ο Στέλιος.
Έχεις θέμα με τον το Βιόλι. Έχω θέμα και ως Δημήτρης. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να γράψεις. Γι' αυτό σου λέω, επειδή το ξέρω. Βάζεις ναι. Ρε παιδί μου, okay. Δεν βγάζει εκείνο το σημείο για το Ζιρού και το λέω. Έχεις τον Ζιρού. Στους οποίους τους έβγαλε περίπου στο 78. Ναι. Δεν τους βγάζει από το γήπεδο, δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεσοδόματο παιχνίδι ουσίας. Και σύντομα έρχεται και πάλι break. Δηλαδή, δύο-τρία παιχνίδια θα παίξουν οι ομάδες ακόμα και μετά έχουμε πάλι break. Δηλαδή, είναι ένα τέταρτο στο οποίο θα παίζεις και με παίχτη παραπάνω. Δεν γίνεται να βγάλεις το Ζιρού και το Λεάο. Το Λεάο, ο οποίος, okay, μπορεί να μην κάνει το καλύτερο παιχνίδι του, να φαίνεται λίγο ράθυμος. Έτσι, μέσα ναι, στο δεν γήπεδο. Ήταν μια απειλή από το όποτε παίρνει απειλή από τα αριστερά. Και βγάζει το Ζιρού, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι του φέτος. Ναι. Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι ότι έλα πάμε θα το πάρουμε και ναι, ναι, ναι. Συνέχεια δείχνει στους συμπαίκτες του αρχηγικός θα σε βγάλω να βάλω το Γιόβιτς. Ο οποίος Ζιρού δεν έκατσε καν στον πάγκο. Αυτό που λέγαμε για μεταξύ δεν έχω δει ξανά τον Ζιρού να είναι τόσο έξαλλος με συμπαίκτη και προπονητή, δεν το κάνει ποτέ. Ναι. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ έξαλλος και το έδειξε και ο Λεάο δεν το έδειξε τόσο. Ναι, δηλαδή, γιατί ο Φλορέντσι, αν δεις, όταν βγαίνει ο Λεάο, είναι κανένα 20 με 30 μέτρα που κάνει προς τα πίσω βήματα ο Φλορέντσι και λέει στον Λεάο, να σου πω τώρα που θα πας στον πάγκο, ήρεμα. Κάνει ήρεμα. Ξέρεις, μην αρχίσεις και μαλώσεις με τον Πιόλι τώρα. Δεν τους βγάζεις εκεί. Και να, ωραία, να τους βγάλεις. Βάλε τον Οκαφόρ. Να βάλεις τον Γιόβιτς. Τον Γιόβιτς. Ο οποίος εντάξει, είναι σε. Ρε φιλέ. Έχω πρόβλημα σπριντάρι. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο από πριν. Αλλά φαίνεται ότι. Ωραία, θα το θέσω κοψά. Είναι ανέτοιμος. Είναι πολύ βαρύς και δεν κάνει τίποτα από τη στιγμή που μπαίνει στο μάτσο. Βέβαια, έχουμε τον Πιόλι που λέει: έβαλα αυτούς. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Ναι. Ποιος έπαιξε καλά. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, αυτό δεν μου αρέσει τον Πιόλι, όσο και να του συμπαθώ. Ότι πολλές φορές πάνε να κάνει το άσπρο μαύρο. Ναι. Στις δηλώσεις του κυρίως. Στις δηλώσεις. Μετά. Ναι. Τα περίφημα για 5 λεπτά ήμασταν καλύτεροι. Ναι. Δίκαιο 2-2. Ναι, εντάξει. Δίκαιο όχι. Ναι. Δίκαιο όχι. Μα αφού έχω ηρεμήσει. Ναι. Έτσι, ναι νομίζω ότι ήταν δίκαιο. Ναι. Υπήρχε ευκαιρία του Κουβαρατσέλια. Ωραίο μάτς πάντως. Πολύ ωραίο μάτς. Αν είσαι ουδέτερος παρατηρητής, ήταν πολύ ωραίο. Καλύτερο από το. Υπήρχε ευκαιρία του Κουβαρατσέλια στο φινάλε. Εκεί δηλαδή που έπαιξε ένα βένα, είπα ότι οχ, τώρα ας πούμε έρχεται η ανατροπή. Δεν σούταρε καλά. Ναι. Ενώ δημιούργησε καθαρή εκτέλεση τον εαυτό του. Στην τελευταία κλωτσά του παιχνιδιού. Πραγματικά. Ναι. Το πέταξε ευτυχώς πάνω στο Μενιάν. Ναι. Σε σημείο που ο Μενιάν. Εντάξει, δηλαδή, άλλο στον οδοφυλάκη μπορεί και να το τρώγε, ο Μενιάν δεν θα το φάει αυτό. Εντάξει. Ωραίο μάτς όμως. Ωραίο μάτς, ισοπαλία. Ό,τι πρέπει για την Ίντερ. Ευτυχώς που δεν πάθαμε για κάτι. Ό,τι πρέπει για την Ίντερ που κέρδισε 1-0 τη Ρώμα. Αυτό δεν ήταν και τόσο συγκινητικό το παιχνίδι. Τι κάνει. Εντάξει. Δεν γίνεται, θεωρώ. Ναι. Να πεις ότι έστω πάω να κλέψω ένα παιχνίδι από την Ίντερ με δύο τελικές όλο το παιχνίδι. Ναι. Νομίζω. Και ουσιαστικά είναι η ίδια φάση. Μια φάση έκανε. Δηλαδή εκεί που έκανε το πρώτο. Μία φορά έσπασε η άμυνα της Ίντερ, την έσπασε ο Ελσαράουι, πήρε ένα φάουλ. Η πρώτη τελική είναι του Παρέδες που κάνει το φάουλ πάνω στο τείχος. Και κάπως η φάση βγαίνει στο πλάι. Είναι μια σέντρα, σηκώνει το Κριστάντε, κάνει μια κεφαλιά, τη βγάζει ο Ζόμερ. Αυτό έκανε η Ρώμα στο παιχνίδι. Καλή κεφαλιά, αλλά. Επειδή τα λέγαμε και την ώρα του αγώνα, είχε μία αντιμετώπιση του μάτς ότι, να σου πω, αυτό το μάτς δεν θα το κερδίσουμε. Μα για το κερδίσει ο σουτάρι. Δηλαδή. Κι ας έχει και παίχτες. Ναι, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι γίνεται διαφορετικά. Τόσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο. Έχει λίγο η Ρώμα, ας πούμε, τη δικαιολογία των απουσιών που ήταν ο Πελεγκρίνι, ο Ντιμπάλα, ο Σμόλινγκ. Καλά, Σμόλινγκ. Στα έχω πει από την αρχή τη σεζόν. Ναι. Ο Σπινατσόλα και ο Ρενάτο. Δηλαδή έλειπαν βασικοί ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Επί της ουσίας, ο Ντιμπάλα, ο Πελεγκρίνι και ο Σπινατσόλα είναι αυτοί που λείπουν. Το οποίο, sorry, δεν είναι μομφή εναντίον της Ρώμα, αλλά λείπουν από πολλές ομάδες, πολλοί παίχτες ναι. Αυτόν τον καιρό. Ναι. Δεν νομίζω ότι σου δίνει το δικαίωμα να πεις λείπουν αυτοί, δεν μπορώ να κάνω ούτε 5 τελικές στο παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορώ να απειλήσω ούτε λίγο.
Αυτό, ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να απειλήσει η Ρώμα ο τελείου είναι ότι στο σχηματισμό που χρησιμοποιεί ξανά τα ίδια πράγματα 20 φορές από το μικρόφωνο. Στο κέντρο, όταν χρησιμοποιεί τον Κριστάντι και τον Παρέδε στο κέντρο με τρεις στόπερ πίσω τους και τον Κρίστενσεν δεξιμπακ, ναι, δεν υπάρχει και κάτι να απειλήσεις στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Επί της ουσίας... πιο ψηλά από τον Κριστάντι και από τον Παρέδε, ας πούμε, παίζει ο Μπόβε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλό. Έκανε πολύ καλό μάτς. Πολύ καλό παιχνίδι. Ερχόταν και από τον γκολ με τη Σλάβια Πράγας. Αλλά... πολύ κινητικός. Είναι πάρα πολύ κινητικός, είναι πολύ μαχητικός, αλλά δεν είναι σε αυτό το. Δηλαδή, ο Μπόβε ήταν δεκάρι στην Πριμαβέρα. Ναι. Στο τόπο επίπεδο δεν είναι. Δεν έχει αυτή την κίνηση στους χώρους, ας πούμε. Δεν πειράζει. Δηλαδή... δεν είναι μουφή προς τον Μπόβε. Ναι, όχι σίγουρα. Πιστεύεις ότι δηλαδή η Ρώμα πήγε με το σκεπτικό ότι πάμε να πάρουμε το Χ. Ή παίζουμε λίγο. Ρίχνουμε τσιμέντο και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι. Ναι. Αυτό το δεύτερο βασικά ήταν η λογική. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει λογική του ότι πάμε να κρατήσουμε το παιχνίδι 45 λεπτά όπως και το έκανε και μετά σιγά σιγά να βάζουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να μας πάρουν το παιχνίδι. Αυτό είναι μια τακτική. Δηλαδή να πεις ότι μου λείπουν αυτοί, πρέπει να θυσιάσω 45 λεπτά, 60 λεπτά και μετά να αρχίσω να βάλω τον Αουάρ πρώτον, να βάλω τον Μπελότη. Να βάλω δηλαδή 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε επίπεδο που να μου δώσουν τελικά και τη νίκη. Αλλά να πρέπει να αντέξω 45 λεπτά, 60 λεπτά. Η Ρώμα φαινόταν ότι, και όπως και έγινε δηλαδή, φαινόταν ότι όσο το παιχνίδι είναι 0-0, δεν πρόκειται να βάλει κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Ότι τζογάρει λίγο. Ότι απλά πάει να κάνει το παιχνίδι 0-0. Στο μεταξύ, τρώει ευκαιρίες από το 15. Δηλαδή η Ίντερ. Θα μπορούσε να έχει, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί πολύ άνετα. Μια χαρά η Ίντερ. Πολύ ψύχρεμη, δηλαδή τον γκολ το βρήκε στο 81, αλλά με τον Τουράμ φαινόταν ότι θα το βρει. Ναι. Και φαινόταν ότι θα το κάνει και ο Ντι Μάρκο, δηλαδή το ρίγμα, ας πούμε. Δηλαδή είχε μπει, είχε φτιάξει ευκαιρίες. Είχε ένα φοβερό σουτ με το εξωτερικό. Δίνει ακόμη μία ασίστ στον Ντι Μάρκο. Ναι, βέβαια. Από τη trademark πλέον. Αυτό το συρτό που δεν βρίσκει κάτω έδαφο, δεν βρίσκει γρασίδι, ρε παιδί μου, η μπάλα. Ξέρεις, είναι λίγο, είναι η παράλληλη που, okay, κάποιο θα τη βάλει εκεί πέρα. Ναι. Δεν ήταν ο Λουκάκου. Σου λέω ότι την είχαν γλιτώσει αρκετά. Δηλαδή είχε μια σουτάρα του Αλχάνογλου στο 6, ας πούμε, και δοκάρι. Από τις παρυφές της περιοχής, δηλαδή από νωρίς φαινόταν ότι υπάρχει, ξέρεις, πάμε για κάτι ηρωικό. Το οποίο, okay, πρέπει να φύγεις και στο transition. Για να φύγεις στο transition πρέπει να έχεις γρήγορους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η Ρώμα είχε μόνο τον Ελσαράουι στο γήπεδο που μπορούσε να δημιουργήσει καταστάσεις transition. Ναι. Δεν αρκεί ένα ποδοσφαιριστή πια στο ποδόσφαιρο του 2023 να σου βγάλει ένα transition. Δηλαδή να παίξει ο Λουκάκου πλάτη, να κρατήσει και να φύγει ο Ελσαράουι. Ακόμη και ο Ελσαράουι είναι 30-31 πια, δηλαδή δεν είναι πιτσιρίκι. Είναι γρήγορο για ποδοσφαιριστή. Πιτσιρίκι στι καρδιέ μα. Μπράβο. Πάντα. Ναι, πάντα. Πάντα στι καρδιέ μα. Ναι. Όχι πολύ καλό μάτσα από τον Λουκάκου, αλλά δεν φταίει αυτό. Το παιχνίδι του Λουκάκου είναι ακριβώ αυτό. Το οποίο θα έδειχνα σε βίντεο για να μην κατηγορούν τον Abraham για την περσινή του σεζόν. Δηλαδή ότι αν η ομάδα δεν δουλεύει για να σου φτιάξει τελικές, τι θα κάνει, ας πούμε, θα παίρνει την μπάλα από το κέντρο να κουβαλάει. Ναι. Εντάξει, ο Λουκάκου είναι καλύτερος στις λίγες τελικές από τον Abraham. Δημιουργεί και κάποια πράγματα που ο Abraham δεν μπορεί να τα δημιουργήσει, όπως για παράδειγμα να κρατήσει την άμυνα πάνω του και να δημιουργήσει ένα χώρο, ας πούμε, ο οποίος δεν υπάρχει με τον Abraham. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή η Ρώμα δεν του φτιάξε τίποτα. Δηλαδή ο Λουκάκου απλά έτρεξε στο γήπεδο προχθές, ας πούμε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Εγώ από την άλλη για την Ίντερ έχω να σου πω ότι έχει κάτι το οποίο βλέπω, στο οποίο βλέπω μία διαφορά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ακόμη και τότε, δηλαδή πάρε την Ίντερ που έχασε το πρωτάθλημα του Μίλαν με το αυτογκόλ με το πλάγιο. Mm-hmm. Πλέον παίζει σαν. Δεν σου λέω ότι έχουν γίνει απαραίτητα καλύτεροι παίχτες. Απλά βλέπω μια ομάδα με άλλη ψυχολογία. Ναι, εντάξει. Γιατί έχω πάει και τελικό Champions League. Ναι. Έτσι περίμενε να βρει τον γκολ. Ναι. Δηλαδή το βρήκε θεωρητικά αργά, αλλά φαινόταν ότι κάποια βλέπω στιγμή θα το βρει. Κάτι θα μπαινε. Μια Ίντερ φέτος πολύ πιο ψύχρεμη και πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της ως ομάδα. Νομίζω δηλαδή. Πραγματικά πάντως. Και παραμένει το φαβορί, έτσι. Όταν έκανε. Είναι νομίζω ένα λεπτό πριν σκοράρει η Ίντερ, δείχνει ένα πλάνο και δείχνει τον Αουάρ να προετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο. Mm-hmm. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν ότι γιατί τον βάζει, ξέρω θα φάει γκολ.
Δεν περίμενα ότι θα μπει ο Αουάρ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή με το που τον είδα ήταν σαν να λέγε ότι έχει καταλάβει ότι θα το φάει. Οπότε πάει να βάλει τον ποδοσφαιριστή που ίσως κάνει κάτι. Βέβαια. Βάλει τον να ετοιμάζεται. In classic Mourinho tactic, όταν έφαγε τον γκολ, έβαλε τον Μπελότη και τον Ασμούν. Και κάποια στιγμή η Ρώμη έπαιζε με τρία center forward. Γιατί αυτή είναι η λύση μου. Η λύση μα. Δηλαδή ότι άμα το φάμε, βάλουμε 50 μέσα στην περιοχή μετά. Ναι. Για να μην μα πούν και τίποτα. Πολύ, ήτανε... Δίκαια νίκη για την Ιντερ. Είναι, είναι πολύ δίκαια η νίκη και είναι και. Μα το έλεγε κιόλα. Το μόνο άδικο στο παιχνίδι είναι το σκορ. Okay. Δηλαδή στο παιχνίδι πρέπει να λήξει 3-0 και ναι, να σε ξεβρακώσει. Για να σου δείξει ότι κοίταξε να δει, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να το. Αυτή τη στιγμή η Ρώμα, το λέγαμε και στι συνεχόμενε νίκε, ότι λίγο κράτη γιατί το πρόγραμμα τη είναι πολύ εύκολο. Και τώρα έρχονται τα δύσκολα παιχνίδια. Αυτό που έλεγε είναι η φορά, η λεγόμενη. Δεν δείχνει ομάδα που μπορεί να κοντράρει τα παιχνίδια, όχι να τα κερδίσει. Να κοντράρει παιχνίδια με το top 6, θα πω εγώ, τη Ιταλία. Αυτό το βλέπω λίγο υπερβολικό. Με το top 6. Η Μίλαν την πάτησε. Ναι. Η Ίντερ την πάτησε. Οκ. Okay. Θα δούμε τα παιχνίδια με, δηλαδή και με Γιουβέντους και με. Ναπολή. Με Νάπολη. Οκ. Okay. Ναι. Είναι 4 ήδη. Να είμαι υπερβολικός για τη Λάτσιο και για την Αταλάντα. Okay. Ναι, μωρέ. Ωραία. Okay. Ναι, νομίζω απλά είναι. Ναι, όντως δεν τα κοντράρει το πολύ. Το top 4, ωραία, δεν το κοντράρει. Θυμίζω ότι ο στόχος της τριετίας Μουρίνιο είναι τετράδα. Σαφέστατα, ναι. Καταλαβαίνεις που το πάω. Ναι, δηλαδή ναι, ότι... Champions League. Το Champions League. Ναι. Γιατί είδα ήδη ανθρώπους επιτέλους να αρχίσουν να γράφουν. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Που είναι δηλαδή φίλοι της Ρώμα εννοώ. Όποια το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο. Όποια συμπάθεια. Το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο, είναι το εξής. Αντέχω αυτό που βλέπω γιατί έχουμε επιτυχίες. Ναι. Εάν η Ρώμα βγαίνει 7η και 8η. Δεν υπάρχει επιτυχία. Δηλαδή 7η και 8η θα βγαίνει. Ναι, γιατί φέτος το να βγεις, ας πούμε, στο conference. Δεν θα είναι επιτυχία. Δεν είναι. Με τελικό Europa League την Όχι. προηγούμενη χρονιά. Ναι. Έτσι. Έχεις τη δικαιολογία βέβαια του budget. Αλλά... Ρε, εσύ δεν είναι κακό το ρόστερ της Ρώμα. Ούτε το budget. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου δικαιολογούνται πράγματα τα οποία για μένα δεν θα έπρεπε να δικαιολογούνται. Δηλαδή, δεν μπορούν να φέρουν πολλές ομάδες στην Ιταλία. Κριστάντε, Μπόβε, Παρέδες, Ρενάτο Σάντσες, Αουάρ, Ντιμπάλα, Πελεγκρίνι, Μπελότη, Λουκάκου, Ασμούν τρίτη λύση στην επίθεση. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Κάπου πρέπει να μπει και να. Ότι... Ναι. Okay, τι γίνεται. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι, πάμε στη Γιουβέντους με τη Βερόνα. Θεωρώ εξωφρενικό το ότι το Ίντερ Ρώμα έληξε 1-0 μία φορά, θεωρώ 100 φορές πιο εξωφρενικό το Γιουβέντους Βερόνα έληξε 1-0 με ηρωικό γκολ του Καμπιάζα στο 97. Η Γιουβέντους έπρεπε να κερδίζει 5-0 από το 25. 5-0, όπως το λέω. Δηλαδή, η Βερόνα είναι μακράν της δεύτερης, η χειρότερη ομάδα στη Λίγκα. Πες, ας πούμε, ότι είσαι φίλος. Ούτε της και από την Κάλιαρ είναι χειρό. Η Κάλιαρ τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει κάτι στο γήπεδο. Ούτε της Γιουβέντους είσαι φίλος, ούτε της Βερόνα. Απλά βλέπεις δύο ομάδες να παίζουν μπάλα. Ναι. Στο συγκεκριμένο μάτς, παρακαλάς να κερδίσει Γιουβέντους. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Παρακαλάς να κερδίσει Γιουβέντους και α είσαι και Μίλαν και Ρώμα και Νάπολη και Ίντερ. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω ότι είναι τον ομότυπο. Είναι δίκαιο, δηλαδή δεν είναι άδικο, αλλά τα κόλπα κυρώνονται στον Κέν. Είναι κρίμα το παιδί, φιλέ. Γιατί ξέρεις, δεν γράφει νούμερα. Δηλαδή θα δει κάποιος, θα μπει και θα δει για τον Κέν και θα πει πω 0 γκολ είχε, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα φέτος. Τους έχει διαλύσει σε όλο το παιχνίδι. Τους έχει πάρει αμπάριζα. Τους έχει διαλύσει, δεν υπάρχει. Να. Δηλαδή το γκολ που βάζει, ας πούμε. Ρε φίλε, λες είναι νομότυπο. Ωραία. Το γκολ που του ακυρώνει ως offside. Είναι νομότυπο γιατί βρίσκουν, ρε παιδί μου, στη γραμμή ότι η τάπα του παπουτσιού του είναι offside. Ωραία. Είναι νομότυπο. Για μένα δεν είναι δίκαιο. Θα μου πεις, και τι θα κάνουμε ρε φίλε, ανάλογα με την περίπτωση θα λέμε είναι δεν είναι offside. Ναι, γιατί αν μετά αρχίσεις να βάζεις ότι το λίγο offside, δηλαδή ότι αυτό ρε παιδιά δεν μπορεί να είναι offside, είναι λίγο offside, μετά πάντα το όριο θα ανεβαίνει. Τεχνολογία μου θέλατε, ορίστε. Να ακυρώνονται για αυτά τα γκολ. Στο μεταξύ, παίρνω το μέρος Γιουβέντους. Το φοβερό εξής ποιο είναι, ναι. Ότι το δεύτερο γκολ που ακυρώνεται, που βάζει στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κάνει αυτό στο φάουλ, στο κέντρο. Αυτό ήταν φάουλ. Okay. Ήταν. Ναι, είναι πολύ. Εντάξει, εγώ με αυτό έχω μεγαλύτερο πρόβλημα με το φάουλ στο build-up. Ναι. Γιατί η άμυνα μείνεται. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ναι, είναι νομότυπο. Είναι δίκαιο. Του ρίχνει. Ναι, έχουν γίνει. Έχει πόσα. 15 δευτερόλεπτα η Βερόνα να αμυνθεί.
Δηλαδή. Δεν ναι. Ξαναλέω, δεν ακυρώθηκε κακός. Κανένα τα δύο δεν ακυρώθηκε κακός. Σωστά, mm-hmm. ακυρώθηκαν και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται τι έχει γίνει. Είναι έχει λίγο γκαντέμι αυτό ο Κέν. Έχει κάνει μια διεκδίκηση ο Κέν στο κέντρο του γηπέδου και. Εντάξει, ρε φίλε. Mm-hmm. Έχει κάνει φάουλ, okay. Το άλλο. Νομίζω ήταν ο Φσάιντο Βλάχοβιτς. Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή... Δεν πήγε το μυαλό μου ότι ο Κέν στην αρχή που κάνει. Ξέρεις, κάνει αυτό το μίνι. Βηματάκι για να πάρει έκρηξη και να γυρίσει προς τα πίσω, προς την περιοχή του για να πάρει την μπάλα. Ναι. Και εκεί που κάνει την έκρηξη, έτσι όπως πατάει το πόδι του. Πώς είναι σπρίντερ. Που... Η τάπα σπρίντερ, του ναι. παπουτσιού του είναι offside. Ναι. Δηλαδή δεν. Αφήστε τώρα, παιδιά. Θέλω να πω, για όσους δεν έχετε δει τον γκολ, δείτε το. Δεν υπήρχε η αμυντική της Βερόνα να σηκώνει τα χέρια να λένε είναι offside, ούτε κατά διάνοια. Ναι. Κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Μέχρι που βγήκε, ας πούμε, το replay. Παρ' όλα αυτά. Είναι τόσο εκνευριστικός ο τρόπος η Βερόνα τη γλιτώνει. Από πέρυσι. Από πρόπερσι. Από πρόπερσι, ναι. Είναι τόσο εκνευριστικός ο τρόπος που τη γλιτώνει στα γκολ. Και πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Σε μια ομάδα, νομίζω ότι αυτό το δημιουργεί το VAR, ότι μια ομάδα η οποία γλιτώνει κάτι, δίκαια, της δίνει momentum, παίζει καλύτερα μετά. Η Βερόνα το κάνει ποτέ. Ναι. Η Βερόνα παίζει ακόμα χειρότερα μετά. Είναι ακόμα πιο εκνευριστικό. Η Βερόνα, για να κάνω ακόμη ένα παραλληλισμό, είναι, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις κάτι western που είναι η κακή συμμορία. Mm-hmm. Που τους βλέπεις και λες, πω, δεν τους συμπαθώ καθόλου. Mm-hmm. Σχετικά με την μπάλα που παίζει, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ ξύλο. Είναι πολύ αδιάφοροι. Πολύ αδιάφοροι. Πολλές σκοτεινές τέχνες, dark arts. Πέφτει αγώνας. Δεν είναι καλή καν σε αυτό. Ναι, έχει λίγο. Ναι, έχει, είναι η πίσω γραμμή, ναι. Βαράει λίγο. Αλλά... Όχι, βαράει για διαμαρτυρώσει στο διαιτητή. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα που συγγνώμη ζητώ από τους φίλους Βερόνα και τις φίλες εκεί έξω, αλλά δεν θα λείψει και πολύ από τη σειρά. Η φάση, ας πούμε, του Κιέζα που σουτάρει και έχει 300 άτομα μέσα στην περιοχή. Ναι. Δηλαδή, παίζουν τέτρις πάνω στο τέρμα. Για να, δηλαδή, μπαίνει ο ένας πάνω στο σώμα του άλλου, ας πούμε, για να μην μπει μπάλα στα δίχτυα. Και εκεί που λες θα το. Α, θα πεταχτεί ο Μίλικ και θα το βάλει. Πετάγεται ο Μίλικ. Ναι, ναι. Και μπάλα πάει στο δοκάρι και έρχεται ο Καμπιάσο. Ο οποίος πάντα, ό,τι και ο φανέλα να φοράει κάποιος παίκτης, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις την επόμενη μέρα έναν παίκτη που φοράει αυτή τη φανέλα από μικρός από το σχολείο. Mm-hmm. Να πανηγύριζε ένα γκολ με αυτή τη φανέλα, ρε παιδί μου, στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Και να δίνει τη νίκη στην ομάδα. Βγήκανε κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τον Καμπιάζο ως μικρό που ήταν ball boy, ας πούμε. Ναι. Επιτουσία. Βασικά και ball boy ήταν που είναι στις παρουσιάσεις τα παιδάκια, ας πούμε, μπροστά, που ήταν με τη φανέλα της Γιουβέντους. Mm-hmm. Και είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής ο οποίος στα 23 του, ας πούμε, έδωσε αυτή τη πολύ σημαντική νίκη στη Γιουβέντους, η οποία είναι δεύτερη. Σημαντική νίκη. Mm-hmm. Ορίστε ο κύριος Αλέγκρι. Πιο ήρεμος αυτή τη φορά. Ναι. Το υπόλοιπο γήπεδο ήταν πολύ έξαλλο. Δηλαδή, τη στιγμή που γίνεται κεφαλιά του Μίλικ, που ξεφεύγει από την άμυνα, την κάνει ψιλοκρεμαστή, χτυπάει στο δοκάρι. Είναι πρέπει ήδη... να ήταν όλοι, όχι ρε φίλε, τώρα πάλι. Και πετάει τον Καμπιάζο και είναι το βάζει. Είναι ήδη όλοι στο πόδι, γιατί ναι. Είναι και τελευταία λεπτά. Είναι πραγματικά η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Και μετά πήγανε όλοι πάνω στον Καμπιάζο. Όλοι. Δηλαδή, μόνο τον Αλέγκρι δεν είδα. Τον Αλέγκρι και τον Κέν, ο οποίο ήταν στον πάγκο σε φάση. Είναι αυτό που είσαι χαρούμενο, αλλά είσαι και φούλε εκνευρισμένο που δεν έχει δώσει εσύ αυτή τη νίκη στην ομάδα. Ναι. Γιατί ναι. Και για τον Κεν είναι και θέμα ανταγωνισμού. Δηλαδή κάνει ένα παιχνίδι που είναι ναι. Ο καλύτερος. Μακράν. Δεν γράφει τα νούμερα. Και, δηλαδή έχει να συναγωνιστεί τον Βλάχοβιτς, τον Γκέζα, τον Μίλικ. Έχει ακούσει και πάρα πολλά για τον επαγγελματισμό του. Τα λοιπά. Και έχει μπει. Ναι. Εντάξει, είναι φοβερός και με τη Μίλαν ήταν καλός. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει την κόκκινη. Κανείς δεν το θυμάται για τον κορυφαλό Κατέλη. Ναι. Οπότε. Πραγματικά. Καταλαβες. Να ο Αλέγκρι. Είναι κρίμα, ας πούμε. Να ο Αλέγκρι. Βέβαια. Να ο Αλέγκρι. Βέβαια. Καλή Ιουβέντους, δεύτερη. Ναι. Δεύτερη και εντάξει, θα βγει τετράδα. Νομίζω άνετα. Στην πραγματικότητα, εγώ πιστεύω θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι στους διεκδικητές. Είναι στους διεκδικητές. Δεν ξέρω αν. Είναι καλή στα ντέρμπι. Ναι, να σπαστώ τον Μουρίνιο, ο οποίος λέει ότι παίζουμε με την Ίντερ, παίζουμε με μια ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα το πάρει. Παρ' όλα αυτά είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία η Ιντερ. Μακράν. Αλλά η Ιουβέντους και η Μίλαν. Αυτές οι τρεις νομίζω ναι, είναι καλύτερες. Δεν απέχουν πολύ. Κοίταξε, για μένα ότι η Νάπολη στην πραγματικότητα απέχει τόσο, για να πω την αλήθεια. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο δράμα στην Νάπολη από αυτό που ισχύει. Είναι Νάπολη. Ναι. Γι' αυτό.
Πραγματικά δηλαδή δεν είναι τόσο κακή εικόνα. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι όντως τους έλειψε ο Κιμ. Δεν ξέρω ποιον μπορούσαν να, να πάρουν. Γιατί υπάρχει συζήτηση ότι... Το Κιμ δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατευθείαν να πάρει ένα παίχτη να παίξει το Κιμ. Δηλαδή όποιο και να έπαιρνε, παιδί μου, δηλαδή ήταν φρικ η εμφάνιση που έχει κάνει. Απλά η Νάπολη είναι και λίγο οι συγκυρίες που την έχουν οδηγήσει σε αυτό το δράμα. Οκ, παίζει άσχημα η Νάπολη, δηλαδή μην τρελαθούν. Θέλω να πω ότι τις φάσεις που τρώει πίσω, δηλαδή δεν μπορώ να αποδείξω ότι δεν θα τις έτρωγε και με το Σπαλέτη. Οκ, ο Σπαλέτη είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τον Ρούντι Γκαρσία, αλλά τέλος πάντων. Λάτσιο Φιωρεντίνα, άλλο ένα μάτς με κόλλητες θερήσεις. Με λίγο, 1-0. Με λίγο τσίρο. Αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Δηλαδή ο Γιουβέντους παίξε καλά. Το Λάτσιο Φιωρεντίνα... Δεν υπήρξε κάποια ομάδα που να λες «Α, αυτή έπρεπε να κερδίσει». Ναι. Από τις δύο. Ναι, είχε κάποιες ευκαιρίες ο Μπελτράν νωρίς. Είχε και ένα δοκάρι. Δεν ήταν και πολύ γρήγορο το μάτς. Είναι αλήθεια. Δεν ήταν. δεν ξέρω. Δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ούτε η Λάτσιο του Φιωρεντίνα σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Που θεωρητικά περιμένεις δηλαδή ότι θα δεις ότι αυτό είναι ίσως και το καλύτερο μάτς μετά το Μίλαν Νάπολη. Mm-hmm. Που είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι καλές με την μπάλα, έχουν ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε κάποιες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο η Λάτσιο που τις έβγαλε ο Τερατσάνο. Mm-hmm. Ειδικά δηλαδή η περιστροφή που κάνει και η εκτέλεση που κάνει ο Φελίπε Άντερσον είναι πολύ δύσκολο να το πιάσει εκεί. Καλός τον οφείλακα στο ο Τερατσάνο. Καλός, ναι. Τίμιος. Πάρα πολύ βελτιωμένος από τις προηγούμενες χρονιές. Και βέβαια ο κ. Μιλένκοβιτς αποφάσισε να έχει τα χέρια του τεντωμένα στο 94, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Πήρε το πέναλτι Λάτσιο. Mm-hmm. Το εκτέλεσε ο Μόμπιλε. Ναι. Το οποίο δεν ξεκίνησε. Παίζει καλύτερα χωρίς τον Μόμπιλε. Που παίζει ο Καστελιάνος. Mm. Ο Καστελιάνος δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή τον θεωρώ πολύ ατσούμπαλο ποδοσφαιριστή. Μπορεί να το βρει, εννοείται. Μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ατσούμπαλες εκτέλεσεις του Καστελιάνου. Ναι, ξέρεις τι μου δείχνει μέχρι στιγμής. Αυτό ότι έχει μια τρομερή προσπάθεια. Οι τοποθετήσεις του μέσα στην περιοχή δεν είναι άσχημες. Mm. Αλλά μετά βλέπεις ότι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα το πλάσε. Ναι. Νομίζω ότι φαίνεται η διαφορά του καλού εκτελεστή. Με τον πραγματικά καθαρού. Ναι. Μπράβο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ο Immobile δεν έχει τα πόδια για να παίξει όλα τα παιχνίδια. Είναι δεκτό. Πόσο είναι ο Immobile? Είναι 34, πρέπει να είναι. Okay. Έμπολη Αταλάντα. Περίμενα περισσότερο από αυτό. Έμπολη Αταλάντα. Στο Κάρλο Καστελάνι. Δύο γκολ Σκαμάκα. Και την γκολ. Ναι. Είναι, ρε παιδί, και ένα κοπ Miners. Είναι αυτό το μάτς που λες θα το πάρει η Αταλάντα. Το λες από πριν. Δεν θυμάμαι τι είχα πει εγώ. Είχε ισοπαλία. Είχα πει ισοπαλία, ναι. Χωρίς λόγο. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για την Αταλάντα ομάδα. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε φτάσει Χριστούγεννα και να είναι στην τετράδα. Mm. Ή μπορεί να είναι 8η. Πραγματικά, ναι. Δεν σηκώνω τα χέρια μου στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε την αρχή, ότι είναι ομάδα rock and roll, ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Που είναι περίεργο γιατί έχεις τον Κασπερίνη και 100 χρόνια και έπρεπε να έχεις μια ομάδα που ξέρεις ακριβώς τι περιμένεις να δεις. Εντάξει. Έχει απελευθερώσει ο Σκαμάκα βέβαια λίγο. Ναι. Ο Σκαμάκα πολύ ωραίο. Δηλαδή, το πρώτο του γκολ, ας πούμε, το τακουνάκι είναι πολύ. Τον βοηθάει ο τερματοφύλακας να πάει προς το τέρμα. Γιατί βγαίνει πλάι και αποφασίζει να κάνει τακουνάκι. Είναι μια ειδική κατηγορία παιχτών αυτή. Ναι. Που θα βγουν εκεί στο πλάι και θα κάνουν τακουνάκι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μπει αυτό. Ναι. Μπαίνει, εντάξει. Οπότε είναι, αν μας ακούει ο κύριος Μόες, έτσι, ότι θα έδειχνε στην Αταλάντα, πολλοί το λέγανε, ότι ο Σκαμάκα θα έδειχνε ότι, παιδιά, είμαι όντως καλός επιθετικός. Δηλαδή δεν είμαι απατεώνας που πήγε στην West Ham και δεν έπαιξα. Θα μου πεις, ας μην πιάσουμε κουβέντα για την West Ham. Ναι, γιατί, δηλαδή, την είδα και από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, με ένα ρόστερ μεικτή κόσμου. Αυτό που μου λέγες ότι κάποιοι από αυτούς θα παίζουν στη Μίλαν, έτσι. Τώρα, μιλάμε για μια ομάδα που, εντάξει, okay, κατέβηκε με ένα μικρό rotation, αλλά okay, έβαλε τον Bowen, έβαλε τον Πακετά. Ναι. Δηλαδή, δεν. Ποιο Πακετά, ο Πακετά έπαιζε βασικό στην Εθνική Βραζιλία. Εντάξει. Okay, λοιπόν, ναι. Και δεν μπορούσε να κάνει τρεις φάσεις στο Ρέτσο. Και στο ο Ρέτσο είναι μια χαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δηλαδή, αυτή η ομάδα πήρε το Conference League, ρε φίλε.
Ναι. Εντάξει, πήρε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Θα μου πεις και είχε τον Declan Rice πέρσι, βέβαια. Αλλά ναι. Δηλαδή δεν ήταν εικόνα τώρα ομάδα αυτή. Οπότε, δηλαδή, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί άλλους ποδοσφαιριστές, δεν περίμενα να διαχειριστεί τον Σκαμάκα. Ναι. Ωραία. Γύρισε ο Σκαμάκα, παίζει με τον Κασπερίνη, παίζει αρκετά καλά. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι ωραίο αυτό που κάνει ο Γκασπερίνη. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί μια βάση 3-4. Δηλαδή, τρεις αμυντικοί και τέσσερις μπροστά τους. Και εναλλάζει και συχνά τα ακραία μπακ, βέβαια. Και μπροστά είναι λίγο. Ποιοι είναι διαθέσιμοι. Δηλαδή, είναι ο Ντεκέτελαρ, είναι ο Σκαμάκα, είναι ο Κοπμάινερ που παίζει λίγο ψηλότερα φέτος. Mm-hmm. Είναι ο Λούκμαν φυσικά. Και αν είχαν και τον Ελμπιλάλ Τουρέ. Θα μπορούσαν να έχουν και ένα σχήμα με 2-2 καθαρούς επιθετικούς. Ο καημένος δεν πρόλαβε καν, ας πούμε. Είναι αυτό που λέμε ότι. Πάντως, φοβερό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ο Κοπ Μάινερ. Ναι, εντάξει, νομίζω την τελευταία τριετία δηλαδή. Είναι... Ναι, αλλά φέτος έχει μπει πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι, δυναμικά. Πολύ κοντά. Δηλαδή είναι μέσα στην τετράδα. Όντως δεν μπορείς να προβλέψεις αν θα βγει η τέταρτη ή όγδοη, αλλά έχει κανένα στιβαρό ξεκίνημα. Δηλαδή 10 αγωνιστικές μετά, ας πούμε, είναι μια χαρά. Ναι, και αν εξαιρέσει, ας πούμε, Μίλαν Ίντερ Γιουβέντους, που mm-hmm. πιστεύω ότι θα είναι στην τετράδα, από εκεί και πέρα οι άλλοι έχουν σκαμπανεβάσματα. Νομίζω ότι θα είναι η Νάπολη. Ναι. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάποιον. Okay. Ο Μπολόκας και ο Μπαϊράμις του Στέλιο Καρακάση. Δηλαδή, η Σασουόλο. Το Αντώνη Καλογιάννη, θες να πεις. Μπράβο, ναι. Απέναντι από την Πολώνια. Mm-hmm. Ζέρξη. Όλοι ευχαριστημένοι από αυτό το μάτς. Εγώ όχι ιδιαίτερα. Γιατί? Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι. Από το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να δω. Ναι. Εντάξει. Και η Σασουόλο θα πει εντάξει. Όχι, ούτε από το αποτέλεσμα ευχαριστημένο. Δηλαδή, αν αφαιρεί ο παλιά η Σασουόλο, αν τη φέρει 3-3, να έχουν κάνει δύο παπαριές στην άμυνα. Οκ, ας μην έχουμε κάτι να συζητάμε. Τώρα... Αλλιώς έχουμε μάθει. Ναι. Πολύ ωραίο γκολ του Ζέρξη. Φοβερό γκολ. Ναι. Είδες τι ωραία. Ρε παιδί μου, η κίνηση που κάνει. Που ανοίγεται λίγο στα αριστερά, που άλλοι παίκτες έχουν φύγει ήδη προς τη γραμμή mm-hmm. και κυνηγάνε την μπάλα, ξέρεις, mm-hmm. και την έχουν βγάλει έξω. Είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια του. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, την έφερε πάρα πολύ ωραία. Με το... mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς με το τακουνάκι, με το πλαϊνό του παπουτσίου μου την έφερε προς τα μπροστά. Mm-hmm. Τρίμπλαρ με το φλάκα ακόμα πιο πλάγια. Μ' αρέσουν γενικά οι μεν επιθετικοί που τριμπλάρουν τον φλάκα. Είναι χαμένη τέχνη, θα λέγαμε. Είναι χαμένη τέχνη, όντως. Mm-hmm. Νομίζω δεν το συναντάς πολύ συχνά mm-hmm. πια. Στο μεταξύ, δεν θέλω να τον τριμπλάρει, ξέρεις, φαινόμενο. Δηλαδή να τον τριμπλάρει και κοφτά. Άνοιξε την μπάλα, ρε παιδί μου, λίγο πιο. Ξέρεις. Όχι, για να το κάνω. Να το σιγουρέψω, θέλω εγώ. Όχι να δείξω ότι ξέρω να κάνω τριμπλά. Είναι αυτό το επιθετικό ότι, εάν κάνω αυτό, δεν το χάνω μετά. Ναι. Δηλαδή έχω ανοιχτή αιστεία. Και η ισοφάρηση σα όλο με τον Μπολόκα. Ο Μπολόκα. Έναν τύπο που κατέληξε με κάποιο τρόπο να το πουλήνει το Στέλιο Καρακάση αυτό το. Απλά λόγω ονόματος. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Στο μεταξύ τον βάζει μαζί με τον Μπαϊράμι. Δηλαδή. Ξέρεις, ή δεν θα παίζει κανένα από του δύο, θα παίζουν και οι δύο μαζί. Mm. Οπότε πάει από μόνο του ο Μπολόκα και ο Μπαϊράμι. Ναι, ρε φίλε, πώς ήταν η γουάμα, ας πούμε. Δεν του χωρίζει. Κατάλαβε. Πώς ήταν. Πες ένα άλλο δίδυμο, η Μίλι Βανίλη. Ναι. Δύο δεν ήταν αυτοί. Ο Τζορτζ Μάικλ έμεινε και μόνος του. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω. Ναι, ναι, τους βάζει μαζί. Η take that. Αυτή ήταν παραπάνω. Πώς ήταν, 5. Δεν ήταν. Δεν ήταν ο Ρόμπι Williams του take that. Ήταν παραπάνω. Ναι. Ο Ρόμπιν Williams. Το σουτ που πιάνει ο Σκορούσης στον Μπεράρντι. Ναι. Στο 65. Mm-hmm. Μπορεί να ονομαστεί. Το Μπεράρντι ή είναι too much of a Robben. Δηλαδή ομοιάζει πολύ, ας πούμε, και έχει το trademark ο Robben. Όχι, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή mm-hmm. που μπορεί να το λέμε Μπεράρντι. Okay, ωραία, ωραία. Γιατί βλέπω τον Μπεράρντι με την εμφάνιση της Σασουόλο για τα. Δηλαδή... 400 χρόνια. Ναι, μεταπολίτευση. Λοιπόν, θα το ενώσουμε. Έπρεπε να το ενώσουμε με κάτι άλλο παρακάτω, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ο Μπεράρντι λέει. Ζητάει 30 εκατομμύρια, εσά όλο. Η Γιουβέντους δεν τα δίνει. Και λέω, τι χρονιά είναι. Τι γράφει το ημερολόγιο. Γιατί ακούω πάλι την ίδια είδηση. Είναι σαν τα ρεπορτάζ του Αντένα, που είναι από τις γιορτές που βάζουν τα παλιά ρεπορτάζ. Μπράβο. Και δείχνουν το ίδιο. Ναι, ναι.
Ναι, okay. Okay, δεν έχω πρόβλημα. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, να βλέπω τέτοιο πράγμα. Είναι πολλά, λέει. Μην τα δώσετε. Φτάνει, δηλαδή, φτάνει αυτή η συζήτηση. Δεν θα φύγω ποτέ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Και ξέρεις, σε δύο εβδομάδες θα βγει κάποιο στα social ή σε κάποιο site. Θα βγει. Κοιτάει Μπεράρντι Μίλαν. Κλασικό κι αυτό. Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, κλείνουμε την Μπολόνια που. Δεν χάνει, έχει να χάσει περίπου 15 αγωνιστικές και σας έχουν παιχτεί 10 στην Ιταλία. Έχει να χάσει την πρώτη αγωνιστική. Από τη Μίλαν. Ναι. Έχει να χάσει από το πρώτο ημίχρονο του σεζόν, φίλε. Που είναι σούπερ τέλειο, ας πούμε, για την Μπολόνια, έτσι. Ναι. Λέτσε Τωρίνο. Θες να μιλήσουμε για τη Λέτσε την πραγματική ή για τη Λέτσε την πραγματική που είναι η Λέτσε που διαχειρίζεσαι στο μάνατζερ. Η Λέτσε που διαχειρίζουμε στο μάνατζερ έριξε 4 χθες στην Ίντερ. Μπράβο, οκ. Σε ένα υπέροχο 4-2. Ναι. Με Κριστόβιτς να είναι ο καλύτερος παίχτης της λίγας. Με Κριστόβιτς να είναι Γκέρτ Μίλλερ, έτσι. Ναι, μόνο. 45 γκολ, ας πούμε. 12 γκολ σε 10 μάτς. Μπράβο. Αλλά η Λέτσε που εμφανίστηκε όντως. Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που λέω και για τη Βερόνα, την Τωρίνο εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά καμία σχέση συμπάθεια Τωρίνο Βερόνα, έτσι. Όχι, ναι. Μέρα με την Τωρίνο. Όχι, όχι. Την Τωρίνο τη συμπαθώ πάρα πολύ σαν ομάδα. Γενικά σαν κλεμπ. Αλλά ώρες με κουράζει πάρα πολύ. Ναι. Και ήταν, νομίζω ότι ήταν μία από αυτές τις φορές. Και δεν ήταν καλύτερη από τη Λέτσε. Όχι. Και είναι κρίμα, δηλαδή η Λέτσε έχει μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων. Που νομίζω 5 παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει. Τι λείπει από τη Λέτσε, ρε φίλε. Ένα θα βάζει τα γκολ. Πλην του Κριστόβιτς, εντάξει. Ναι. Okay. Εγώ νομίζω ότι. Τα ρήγματα που κάνουν οι πλάγοι του Άλμπιστ είναι καλύτερα. Ρε φίλε, μήπως λείπει. Το Άλμπιστ, ας πούμε, sorry, είχα σε μια ευκαιρία που ήταν. Δηλαδή την έφτιαξε μόνος του, την έφερε με τα αριστερό, σούταρε, του το έβαλε ο τερματοφύλακας, ρε φίλε. Δηλαδή βρέθηκε και ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς πολύ καλό βράδυ. Η αλήθεια είναι. Ναι, okay. Ο Μπάντα δεν έχει καλά τελειώματα. Όχι. Κουβαλάει μπαλά. Ο Στρεφέτσα. Είναι ποδοσφαιριστής για πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, πρέπει να παίζει, για κάποιο λόγο πρέπει να παίζει κορυφή για να είναι αποτελεσματικός. Ή πίσω από το φορ. Όταν το βγάζει στο πλάι. Παρότι εντάξει, δεν είναι ότι παίζει πάνω στη γραμμή. Κατάλαβες. Ναι, κόβει. Δηλαδή, αλλά. Δεν επέκτησε τη γραμμή. Τη λείπει. Δηλαδή, θα μπορούσε πολύ εύκολα να κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο. Η Λέτσε είχε τις ευκαιρίες. Άρα, νομίζω ότι είναι λες, ας πούμε, ότι είναι θέμα πώς τελειώνει τις φάσεις παρά δημιουργίας και ποιότητας στο κέντρο. Δημιουργικότητα. Δηλαδή να έχει ένα χάφ, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει τώρα σε αυτό, αλλά η Λέτσε είναι. Ναι, οκ. Okay, ναι. Δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή έχει το Ράφια και τον Ουντέν. Ποιο να πάρει, δηλαδή τον Μπαρέλα. Ναι, σωστό. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, είναι καλοί παίχτε και ο Ράφια και ο Ουντέν. Mm-hmm. Βέβαια δεν παίζουν, δηλαδή δεν θα παίξει ποτέ μαζί. Και ο λόγο που δεν θα παίξει ποτέ μαζί είναι ακριβώ επειδή πάλι είναι η Νάπολη, λέω η Λέτσε. Ναι. Δεν έχει εξάρι. Δηλαδή, αν έχει εξάρι τον Κριστάντε. Θα πας, ας πούμε, δεν μπορείς να βάλεις το Ράφια και τον Ουντέν μαζί. Το αν έχεις εξάρει το Ραμαντάνι. Ναι. Που είναι καλός παίκτης, έτσι. Όλοι αυτοί είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Είναι γιατί λες. Εντάξει, οκ. Okay. Είχε ένα. Πώς να το πω. Ένα 5 παιχνίδια ρέντας στην αρχή και 5 παιχνίδια γκαντεμιάς στα επόμενα. Πάντως προσπαθεί. Δηλαδή η Λέτσε νομίζω είναι πολύ μακριά από την ομάδα που θα κινδυνεύσει να πέσει. Δεν νομίζω. Δεν είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, δεν είναι ομάδα. Δεν είναι τετράδα. Βουλή Champions League Places που είχαμε χαρεί όλοι, ας πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, περίμενα κάτι σαν τέτοιο. Κρεμάστε εδώ στο Λούβρο. Μπράβο. Εκεί που ήταν δεύτερη. Μπράβο. Ναι. Είναι σαν την περσινή Ουντινέζε. Που πηγαίνοντα στην περσινή Ουντινέζε. Ούτε το Ρήνο θα πέσει. Ούτε το Ρήνο, αλίμονο. Γιατί... Εντάξει, η ομάδα του Γιώργη θα πέσει, ρε φίλε. Εντάξει. Όσο κακή και να είναι, θα βρει κάποια πράγματα. Δηλαδή... Και έχει και του ποδοσφαιριστέ. Το Ρήνο είναι σαν αυτέ τι ταινίε που βλέπει και λε. Η Τωρίνο σαν αυτές τις ταινίες. Με κούρας. Η Τωρίνο λες και βγήκε από το 70. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, Μόντσα Ουντινέζε. Εντάξει, αδιάφορο παιχνίδι για μένα. Η Μόντσα ήταν καλή, πάντα είναι. Έβαλε και το Βινιάτο βασικό που έκανε, τα έκανε λίγο εκεί. Ωραίος προσφέρει στο Βινιάτο. Ναι. Μου αρέσει, χαίρομαι που παίζει. Κολπάνει τον γκολ. Πάλι. Επίσης ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Πάλι. Η ίδια είδηση είναι πάνω κάτω. Ποια ήταν η ξακούστη τετράδα αυτή τη φορά, ήταν ο Πεσίνα. Ναι, Γκαλιαρντίνη, ναι. Πεσίνα. Ναι. Κολπάνη, Βινιάτο. Mm-hmm. Πολύ, το πιο ωραίο, νομίζω. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει χτυπήσει ο Καπράρη, έτσι. Ναι. Θα χάσει όλη τη χρονιά. Και αυτό ένα μάτς που όλοι ευχαριστημένοι. Με το τελικό αποτελέσμα, νομίζω, σου λέω. Νομίζω ότι η Μόντσα δεν είναι. Νομίζω ότι ο Παλαντίνο δεν είναι ευχαριστημένος. Γιατί παίζουν καλά. Και δεν κερδίζουν τα μάτς που
αξίζουν για μένα να κερδίσουν. Δηλαδή, νομίζω ότι. Ενώ εντωμεταξύ είναι αποτελεσματική, δηλαδή μια ομάδα η οποία φαίνεται τον κολπάνει σε τέτοιες εκτελέσεις. Δεν μπορεί να μην είναι αποτελεσματική. Κάτι του συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι, είναι και η τελευταία γραμμή λίγο αδύναμη. Το προσπαθεί πάρα πολύ, με πολύ ωραίες ιδέες, να την κάνει αυτή την τριάδα πιο ελαφριά. Δηλαδή, στο προηγούμενο παιχνίδι χρησιμοποιεί τον Νταμπρόζιο, που έπαιζε και στην Ίντερ. Έφαγε κόκκινο. Δηλαδή, τι έκανε ο Παλαντίνο. Ναι. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι μετέφερε το ελαφρύ σχήμα από την άλλη πλευρά της τριάδας. Έβαλε τον Καρμπόνι, που παίζει και αριστερό μπακ. Τον έβαλε αριστερό στόπερ. Ήταν μέσα στη φάση του γκολ. Δηλαδή, αυτό είναι που δίνει την πάσα προς τα μπροστά, ώστε να γίνει το γύρισμα στον Κολπάνη και να γίνει το 1-0. Το έφαγαν από το Λορέντζο Λούκα. Ένα γκολ έβαλε ο Λορέντζο Λούκα. Στη Μότσα το βάλε. Ναι. Κατάλαβες τι να σου πω. Ναι, ναι. Ωραίο γκολ, βέβαια. Πολύ συντερφόρησε ο γύρισμα. Εκεί ξεσκοφτό. Νομίζεις. Η Μότσα έχει 13 βαθμούς. Έχει 13. Και η Τωρίνο έχει 12. Η Τζένο έχει 11. Δηλαδή και η Σασουόλο έχει 11. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα της Μότσα από αυτές τις ομάδες. Σαφέστατα. Δεν θα μπορούσε να έχει. 17 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Με 17 βαθμούς βέβαια θα ήταν στην εξάδα, αλλά κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή, όντως έχει παίξει για να έχει 17 βαθμούς η Μόντσα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το Παλαντίνο. Υπάρχει... Λόγος ανησυχίας, όχι. Λόγος εκνευρισμού. Ναι, οκ. Okay. Εκεί το πάω. Επίσης, έχει ένα πάρα πολύ καλό φέτος η Μόντσα. Mm-hmm. Έχει πολύ καλό τροματοφύλακα. Ναι. Τον Γκρεγκόριο φέτος κάνει. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός, όντως. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, τους έχει. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή, ακόμα και. Ρε παιδί μου, είναι. Που του σώζει, δηλαδή. Ναι, είναι εγγύηση. Ναι. Ακόμη και όταν παίζει καλύτερα, μπορεί να βγει Ουντινέζη και να σου κάνει το 1-2. Ναι, εννοείται. Ξέρεις, από το πουθενά, αλλά έχει πολύ, πάρα πολύ καλό στρώμα. Πολύ καλή σεζόν κάνει. Τζένοα Σαλερνιτάνα. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι τον Γκούντμουντσον. Ναι, δεν, εντάξει. Okay. Ο οποίος είναι η Τζένοα φέτος, λίγο. Πάνω από τον Ρετέγκη. Ναι. Απίστευτο. Εντάξει, εκεί ήταν ο Γκούντμουντσον, δεν είναι δηλαδή ότι βρήκαν έναν τύπο. Ξέρεις, ναι. Ναι, ότι Παναγία μου, που τον βρήκαμε. Πήραμε τον Κβαρασχέλη από τον Κάφκασο, ας πούμε. Ναι. Αλλά φοβερός ποδοσφαιριστής, φοβερές εκτελέσεις, δηλαδή τον γκολ του πάλι. Πολύ σιγουριά στα πόδια του, ρε φίλε. Πάρα πολύ σιγουριά. Ναι, δηλαδή πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, πολύ καλός. Δηλαδή το στέλνει χαμηλά στην απέναντι γωνία. Και λες, ρε φίλε, ποιος είσαι, ας πούμε, ότι η Ρεάν Ρι, δηλαδή τι άνεση είναι αυτή στα πόδια σου. Ναι. Φοβερός ποδοσφαιριστής. Είχε... Του δώσανε και χώρο, βέβαια. Εκεί, Σαλερνιτάνα. Η οποία Σαλερνιτάνα ακόμη αίτα. Κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο, πόσο κορόιδερ έπιασε τον Πύρλο και του έριξε 4 γκολ χθες στο κύπελο η Σαλερνιτάνα για να πάρει την πρώτη νίκη. Έτσι. Ναι. Και ότι χρησιμοποιεί τον Καμπράλ και τον Ντιά μαζί. Mm-hmm. Αυτό κάποια στιγμή θα του δουλέψει. Okay. Την είχε ελαφρύνει την ομάδα. Εντάξει, ο Καντρέβα θέλει και μια διαχείριση. Δηλαδή, okay, ας πούμε, 52 χρονών. Ναι. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και με Καμπράλ Ντιά, ειδικά αν πιστέψει στο 3-5-2 λίγο περισσότερο ο Ιντσάγκη και σφίξει το κέντρο του, μπορεί να κάνει πολλές ζημίες στην κόντρα. Μόνο με τον Καμπράλ και με τον Ντιά. Ναι. Δεν νομίζω είναι πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές για την Ιταλία. Και επί της ουσίας, αυτό το μάτς θα μπορούσε πολύ εύκολα να λήξει 1-1. Mm-hmm. Τι χάνει ο άλλος. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, ο Άγγλος, αυτοί οι αγαπημένοι Άγγλοι, οι commentators της σερία. Έλεγε για τρεις φορές πώς το χάνεις αυτό. Ναι, όχι, ναι, ναι. Μιλούσε στον Ντιά. Δηλαδή δεν έλεγε δείτε τι έχασε. How do you miss that? Ναι, ήταν πολύ. Άλλες 10 φορές τις 11 θα το βάλει. Ναι. Και το Σαλέρνο έχει μπλέξει λίγο. Σε αντίθεση με την Τζένοα που λέγαμε ότι πόπο δεν θα πάρει βαθμό. Όχι, όχι, πήγε, έχει πάει πολύ καλά. Και κλείνουμε φυσικά με το Κάλιαρι Φροζινόνε που αν το Μίλαν Νάπολι. Είναι μάτς ένα ημίχρονο ένας, ένα ημίχρονο άλλος. Τι να πει κανείς για το Κάλιαρι Φροζινόνε. Λοιπόν. Το παιδί που δεν παίρνει τα γράμματα που λέγαμε. Παρατήρηση νούμερο 1. Και θα δώσω το χώρο στο Στελάρα να μιλήσει. Ματία σου λέει. Έρωτας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έρωτας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα, Ιουβέντους. Δεν θα δώσω τα λεφτά για τον Μπεράρντι. Για να. Λέει, Το σουλέ. Έχουμε το σουλέ. Ναι, δηλαδή... Καλά, τα έχουμε ξαναδεί αυτά και τον Κουλουσέφσκι τον είχατε. Λοιπόν, τέλος. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι αυτό που έλεγα και την άλλη φορά, ότι είναι. Ας πούμε, βλέπεις Κάλιαρι Φροζινόνε και βλέπεις το σουλέ. Και λες, OK, αυτός δεν είναι για να παίζει το Κάλιαρι Φροζινόνε. Δεν είναι για εδώ γενικά. Ναι. Ναι, δεν είναι για εκεί. Δηλαδή, κάνει τεράστια διαφορά στη Φροζινόνε.
και το πώς κουβαλάει την μπάλα και οι εκτελέσεις του είναι μόνιμη απειλή. Και έχει κάνει όλη την ομάδα, την αμυντική λειτουργία της καλιά, μην πω τι. Είναι πάρα πολύ καλός. Και είναι πολύ εύκολο, έτσι. Ένα πολύ ωραίο 0-3, το οποίο το έχουμε στο 50, στο 50 λεπτό. Πού πήγε? Να το ορίστε. Ναι, ναι. Είναι στο 49 το γκολ του Μπερσανίνη. Να πω εγώ για το σου λέω ότι το τελείωμά του, ειδικά στο πρώτο γκολ, εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταρχάς το έχει δημιουργήσει αυτός, γιατί έχει πιέσει, έχει κλέψει, έχει παίξει τη δουλειά. Έχει παίξει το 1-2. Ναι. Και μπαίνει στην περιοχή και πλασάρει ήρεμα, χαμηλά, πάνω στο βηματισμό του, από την απέναντι γωνία, από εκεί που είναι το κορμί του τερματοφύλακα. Ενώ οι περισσότεροι πάνε να κάνουν τελείωμα στην απέναντι γωνία, έτσι όπως εκτελεί το πόδι του. Ναι. Ξανά από αυτό το μικρόφωνο. Δεν είστε όλοι ο Τιέρι Ανρί. Δεν χρειάζεται. Όχι. Σου λέει πλασάρι στην ευθεία του. Είναι με τον φύλακα πεσμένο. Είναι το πιο sensible. Πώς το λένε. Ναι. Το πιο. Παιδί μου, βλέπω ότι είναι μπροστά μου ευθεία. Και πεσμένο. Οπότε. Ναι. Και εγώ είναι πεσμένο στον φύλακα, οπότε το κάνω στην ευθεία μου. Και το άλλο. Ωραίο. Και το άλλο ήταν πολύ ωραίο, γιατί έκανε κατεβασιά, την έφερε, σούταρε με το δεξί. Πατινά πάλι. Πάλι πατινά. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση Ματία Σουλέ. Δεύτερη παρατήρηση Δημήτρη Χρυσικό. Μπράβο στο Δημήτρη Χρυσικό που κρατήθηκε μέσα του. Mm-hmm. Και ναι, μιλάω στον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο, σαν τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Λέει μπράβο στον εαυτό του, μάλιστα. Που δεν έστειλα στο Στέλιο εκεί και του λέω μπράβο, καλή πρόβλησή σου για το Κάλιαρι Φροζινόνε, ότι θα ήταν η πρώτη νίκη τη Κάλιαρι. 3 γκολ τρώει στο 50 από τη Φροζινόνε. Αλλά. Να πούμε ότι η Κάλιαρι έκανε κάτι που δεν έχει γίνει στην ιστορία τη Serie A. Και συνήθως όταν λες κάτι για τη φετινή Κάλιαρι, θα λες κάτι κακό. Ναι. Αλλά όχι. Και η ιστορία θα γράψει μέχρι να αλλάξει ότι η μόνη ομάδα η οποία γύρισε παιχνίδι από 0-3 πίσω στο σκορ από το 70 και μετά. Με 3 γκολ διαφορά. Είναι μια ομάδα του Κλάουντιο Ρανιέρι, ρε φίλε. Πάλι χώθηκε. Πάλι θα γράψει το όνομά του. Πάλι αυτό. Και ξέρεις, αυτό θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μπαίνει το πρώτο γκολ του Οριστάνιο. Ωραίος. Το ψάχνει αυτό το γκολ άλλος γκαντέμιστη που το ακυρώνεται γκολ για offside, για επιθετικά φάουλ, για χέρια. Δοκάρια, τέτοια. Τα πάντα. Λες μπράβο. Πήραμε και κάτι από αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει και ο Ματέο Πράτη. Μπήκαν τα πιτσιρίκια τουλάχιστον. 1-3. Κάνει ένα κλέψιμο Μακουμπού. Συγγνώμη. Το βλέπω με τον πατέρα μου. Λες θα το γυρίσει Κάλιαρι, του λέω. Τι θα γυρίσει? Δεν υπάρχει, θα φάει άλλα δύο, του λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά μου λέει. Να, ο Καρακάση σίνιορ πάντα. Πάντα εντός. Λοιπόν, κάνει το κλέψιμο Μακουμπού. Βλακία της άμυνας Φροζινών, μείωνε σε 2-3. Λες, ρε φίλε. Κάτσε, γιατί κάτι γίνεται τώρα. Δηλαδή έχουν βάλει και δύο γκολ, έχουν πάρει το momentum. Και μπαίνει, μπαίνει ο Παβολέτη. Ήταν momentum όμως. Και μπαίνει ο Παβολέτη. Και εκεί ξέρεις ότι ο Παβολέτη θα βάλει αγκόλ καθυστερήσει. Γιατί το έχει κάνει και έχουν κερδίσει κατηγορία μέσα στη. Μέσα στο Σαν Νικόλα. Στο κολόβροχο του Μπάρι, ας πούμε. Ναι, έχουν κερδίσει κατηγορία με γκολ του Παβολέτη. Αυτό που δεν ξέρεις, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ότι ο Παβολέτη θα βάλει 2 γκόλ καθυστερήσει. Γιατί είπε τι έκανα με την Μπάρι, έβαλα ένα γκολ και μας έδωσε κατηγορία. Πρέπει να κάνω raise. Ας ξαναγράψω ιστορία. Μπράβο. Ναι. Εν τω μεταξύ ο Παβολέτη είναι, ρε παιδί μου, ο ξεχασμένος τενόρος στην όπερα. Που τον βάζουν, ξέρεις, γιατί κάποιος είναι άρρωστος, θες να μπεις εσύ στο έργο. Θα πω, ξέρω τι να κάνω. Το ξέρω. Θα βάλω 2 γκολ αυτή τη φορά. Μπράβο. Στο 94 και στο 96. Το οποίο το πρώτο είναι πολύ άνετο, δηλαδή σηκώνεται και παίρνει κεφαλιά ψηλό μόνος του, ας πούμε. Μόνος του ήταν, ναι. Εντάξει, εκεί είναι. Το δεύτερο είναι το γκολ Παβολέτη. Ναι. Δηλαδή όλα, χάος όλα μες στην περιοχή, χάος αυτή την αγωνιστική συνολικά, χάος το τελευταίο δευτερόλεπτο του Κάλιαρι. Trademark. Φροζινόνε, ο Παβολέτη θα μπει και θα το βάλει και θα τελειώσει η υπόθεση. Μια Παβολετιά, ναι. Αυτή είναι η πρώτη νίκη τη Κάλιαρη στη Serie A. Με αυτόν τον τρόπο. Με το 4-3 από το 70 και μετά, που είχαν 0-3. Όταν εγώ έλεγα στο προηγούμενο podcast ότι εσύ, έλα, ας κάνει μια νίκη η Νάπολη. Συγγνώμη, η Κάλιαρη. Κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσει. Μέσα σε αυτή τη χρονιά, να κερδίσει Φροζινόνε που ούτε κινδυνεύει ούτε τίποτα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Και είναι το ποδόσφαιρο που του λέει του
του Ρανιέρη επί της ουσίας. Το χτυπάει στην πλάτη. Το χτυπάει στην πλάτη και του λέει: ωραίες οι ιδέες σου. Αυτά, γιατί όντως ξεκίνησε με ένα σχήμα κάτι σαν ρόμβο, κάτι σαν, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά Αλάντσελότη, με τον Γιάνκτο και τον Λουβούμπο ψηλά, αλλά τον Μανκόζου επί της ουσίας να είναι αυτός πρέσερ ψηλά. Ναι. Δηλαδή ήταν μια. Για Ρανιέρη είναι ακροβατισμός αυτό το πράγμα. Και του είπε το ποδόσφαιρο συστή. Δεν χρειάζεται. Δύο φορ, σέντρα, έτσι θα κερδίσεις. Επειδή βλέπω ότι προσπαθείς, του λέει το ποδόσφαιρο ότι δεν είναι εικόνα αυτή που έχουμε δείξει. Και ξέρεις, τα μαγειρεύεις τώρα να δεις τι μπορώ να κάνω με αυτούς τους παίκτες. Θα σε φτιάξω εγώ. Θα σε φτιάξω εγώ. Μπράβο. Εντάξει, ναι, τι να πεις για αυτό το μάτς. Ναι, εντάξει. Το μάτς αγωνιστικής επί της ουσίας. Είναι μακράν το μάτς αγωνιστικής. Και πάνω και από το Μίλαν Νάπολη. Απλά στο Μίλαν Νάπολη υπάρχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Κλείνω αυτό λέγοντας μια σημείωση για τον Ματία Σουλέ, ο οποίος ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μόνος ποδοσφαιριστής από το 2000, που είναι γεννημένος από τον Ιούνιο του 2003 και μετά. Βασικά, όχι από τον Ιούνιο, από τον Απρίλιο του 2003 και μετά. Ναι. Που έχει σκοράρει παραπάνω από 5 γκολ στα top 5 πρωταθλήματα. Ναι. Αυτός είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι φυσικά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Φίλε. Για όνομα του Θεού. Να σου πω, ηρέμησε λίγο. Τύπου είπαμε να κουβαλήσεις την Μπέρμιγχαμ. Μπόμπα. Να κουβαλήσεις και την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, ναι, να δείξεις την Ντόρτμουντ να σε κάνουν αρχηγό, να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τους προηγούμενους που σου έχουν αποσύρει τη φανέλα τα 17. Ναι. Κομπλέ. Μια χαρά. Φίλε, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και είναι το κλασικό και μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που είστε μέτρη αντικειμενικά. Και που. Σημείωση δικιά μου εδώ, γραφική. Το παιχνίδι αλήθεια είναι το έχει αλλάξει ο Καμαβιγκά. Δηλαδή ο Καμαβιγκά είναι εκείνος που μπαίνει κλασικά, δημιουργεί τον κρατήρα πάνω του και απελευθερώνει τον Μπέλιγχαμ. Άλλος άσχετος από εκεί ο Καμαβιγκά. Και απελευθερώνει τον Μπέλιγχαμ. Mm-hmm. Φίλε, ηρέμησε λίγο. Φίλε, είσαι στη Ρεάλ και παίζεις με την Μπαρτσελόνα. Χαλαρά. Το θέμα ποιο είναι ότι. Που πάει και βάζει το δεύτερο γκολ και κάνει αυτό το αυτοκρατορικό τον πανηγυρισμό. Ναι. Ότι. Ναι, εγώ, τι θέλετε. Εγώ. Τι εσύ 20 χρονών. Ναι, αυτό. Το θέμα ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι. Τώρα που είδαμε και το ντοκιμαντέρ για τον Μπέκαμ. Ωραία. Που πες εκείνη η Ρεάλ, γαλάκτικος. Mm. Άλλη εποχή, έτσι. Άλλο να μπαίνεις να βλέπεις τον Καμαβικά, άλλο το Ζιντάν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι είναι η Ρεάλ. Μέχρι και ο Μπέκαμ που πήγε στα αποδυτήρια ήταν. Starstruck. Ναι, ότι ρε φίλε, μπαίνει ο Φίγκο, μπαίνει ο Ρομπέρτο Κάρλος, ναι. Βλέπω τον Μπερναμπέου, βλέπω Ρονάλντο. Το Ρονάλντο. Είναι η Ρεάλ. Σε πιάνει ένα δέος γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα των εποχών. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Με αποτίτλους, από όλα. Και ο άλλος είναι 20 χρονών και λέει γεια σας, ήρθα να γίνω ηγέτης σας. Απίστευτο. Έτσι. Είναι απίστευτο, είναι και απίστευτο. Και να γίνω και γκολτζής. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα. Ότι, εντάξει, κοίτα, το γκολτζής το καταλαβαίνω. Ναι, okay. Γιατί επειδή υπάρχουν ο Βαλβέρδε, ο Καμαβιγκά, ο Τσουαμενί, ο Μόντριτς, ο Κρός. Δεν είναι εύκολο όμως. Όχι, εννοείται δεν είναι. Είναι φοβερό το χάρισμα αυτού του παιδιού. Mm-hmm. Είναι φοβερό, δηλαδή τον έβλεπα ρε φίλε την προηγούμενη μέρα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η προηγούμενη μέρα. Ήταν. Ναι, ήταν ή την προηγούμενη μέρα ή την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε Μπαρτσελόνα Ρεάλ στο μπάσκετ. Α, ναι, 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 ναι. Και ήταν στις εξέδρες. Ήταν στο γήπεδο, ναι. Παλιοζωή. Με ένα φουτεράκι και έλαμπε. Ναι. Δηλαδή ένα φούτερ φορούσε, δεν πήγε, ξέρεις. Και λες, τι άστρο είναι αυτό, ρε άνθρωπε, αυτά... δηλαδή. Ναι, θα έπρεπε να πάρει λίγο, να βλέπει λίγο Ντάνι Άλβες και λίγο Νεϊμάρ, να δει πώς πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα. Για να κλείσω και με αυτό, έχουν φτιάξει ένα φοβερό κάδρο που είναι σαν το Abbey Road των Beatles. Ναι. Αλλά το περπατάνε ο Καμαβιγκά, ο Τσουαμενί, ο Βαλβέρδε και ο Μπέλιγχαμ. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και σημείωση τελευταία, σε αυτό που είπα πριν για τα 5 γκολ, νομίζω ότι από τότε. Έχουν βάλει 5 γκολ στα μεγάλα πρωταθλήματα από το 2003 γεννημένοι και μετά και ο Evan Ferguson της Brighton. Okay. Φοβερή περίπτωση που το σπουδαστεί. Και ο Enketia, ο οποίος έβαλε 3 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε... Ναι, με τη Sheffield. Και ο Enketia επίσης πολύ καλή περίπτωση. Αλλά ο Σουλέ με κάποιον τρόπο από τη Φροζινόνε, δηλαδή που δεν είναι ούτε η Arsenal ούτε η Real Madrid, ακόμα και ούτε η Brighton του που παίζει ο Evan Ferguson, έχει καταφέρει ας πούμε, να μπει σε αυτή. Δηλαδή ξεχωρίζει πάρα πολύ στη Φροζινόνε. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν πάμε. Στην επόμενη αγωνιστική, μια σημείωση για. Κάτσε, Φιωρεντίνα δεν φορούσε κόκκινη. Όχι. Η Αταλάντα. Συγγνώμη, η Αταλάντα, σου άρεσε. Δεν είναι κόκκινο. Εντάξει. Δεν είναι κόκκινο, είναι. Ροδί.
Μόντες Μπαλιάτα. Θα τα πούμε μέσα στο μήνα. Ναι, θα τα πούμε μέσα στο μήνα. Μου άρεσε. Αλλά όχι για τα Αταλάντα. Όχι για τα Αταλάντα. Okay. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε και περαστικά στον Φάμπιο Γκρόσο. Έτσι. Γιατί... Λέμε για τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, ναι, αλλά και στη Μασσαλία. Γενικά στη Γαλλία. Γενικά στη Γαλλία. Γενικά στην... και ειδικά στη Νότια Γαλλία. Εμένα οι εικόνες του Γκρόσο, ο οποίος είναι, να δώσουμε το context, είναι ο προπονητής της Λιόν. Mm-hmm. Πριν από το ντέρμπι Μαρσέιγ Λιόν, που η Λιόν. Που είναι. Υπάρχει μίσος, να το λέμε, να το πούμε, ναι, αυτό. Ναι, και έχουμε πέσει συγκυρία στις τρελές συγκυρίες φέτος, που η Τζιρόνα είναι πρώτη στην Ισπανία και η Λιόν και ο Άγιαξ είναι τελευταίοι στην Ολλανδία και στη Γαλλία. Δηλαδή δεν ξέρω τι σύμπαν έχουμε πει φέτος ακριβώς. Το πιο ακραίο είναι, νομίζω, από όλα. Το ο πιο Άγιαξ, ακραίο είναι ο Άγιαξ τελευταίο. Δηλαδή τρώει 5 γκολ σε όλα τα ντέρμπι, ας πούμε. Ναι, το οποίο είναι κοσμογονία αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, αν πέσει ο Άγιαξ, νομίζω θα ξαναενωθεί με το Βέλγιο η Ολλανδία. Και παρένθεση στην παρένθεση, από όλους αυτούς του έχουν ρίξει 5 γκολ, δεν καταφέρανε να του βάλει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, που με τη φάση του Γιόνσον στο τέλος. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή μόνο η ΑΕΚ την πάτησε. Ναι. Πόσο ΑΕΚ. Το βάλεις, ναι. Πόσο ΑΕΚ είναι αυτό, ας πούμε. Πόσο ΑΕΚ. Ναι. Ένα παιχνίδι που. Αν το, δηλαδή, σε εκείνο είχε πάει. Ήμουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή έπρεπε να το κερδίσει. Ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οπότε περαστικά, όντω, τον Γκρόσο, που οι εικόνες του είναι φρικιαστικές. Δηλαδή δεν είμαι κατά του να δείχνει τη βία. Ναι. Δηλαδή πρέπει. Φίλε, ήταν το πρωτοσέλιδο. Λες για το πρωτοσέλιδο του Σεκίπ. Ναι. Το οποίο ήταν too much. Αλλά ξέρεις, φίλε, επειδή είναι too much και αυτό που γίνεται στο γαλλικό ποδόσφαιρο με τη βία. Έπρεπε να το δείξει. Βγαίνει εκεί η Σεκίπ και λέει, να σου πω, αυτό είναι. Αυτό και, είναι. Και έγραψε ντροπή και disgrace. Αυτό ακριβώς που λες είναι. Φίλε. Δηλαδή αυτό και εγώ έκανε. Πιστεύω ότι έπρεπε να το δείξουμε ότι. Αυτό κάνετε. Δεν είναι, λογική ότι να πουλήσουμε, ναι, ή να κάνουμε δύο κλικ παραπάνω, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Είναι ότι, να σου πω, έλεος. Ναι. Αυτό. Πάμε. Επόμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Αρχίζουμε την Παρασκευή. Mm-hmm. Στο Ρενάτο Νταλάρα, η Μπολόνια υποδέχεται τη Λάτσιο. Ωραίο για Παρασκευή. Θα πάμε την Μπολόνια. Θα πας με την Μπολόνια. Mm. Κι εγώ. Ωραία. Άσο. Κομπλέ. Λοιπόν, πάμε Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, στο Αρέκι, στο μακευτικό Σαλέρνο, εκεί στο νότο, η Σαλερνιτάνα υποδέχεται την Νάπολη. Οκ, okay, ωραία. Διπλό. Ναι, Νάπολη. Εκτός, ναι, οκ. Okay. Mm-hmm. 7 η ώρα, πάμε στο Μπέργαμο. Η Αταλάντα παίζει με την Ίντερ. Ωραίο παιχνίδι. Θα πω Ίντερ. Θα πάω με την Ίντερ. Θα πεις Ίντερ. Ναι. Και εγώ θα πω. Είμαι ανάμεσα στο Χ και Ίντερ, αλλά βλέποντας τον Ντουράμ να παίζει μπάλα και τον Λαουτάρο, ναι, ναι, και τον Μπαρέλα, δυστυχώς θα πω Ίντερ. Okay. Οχ. Σαν Σύρο. Ναι. 10 παρατέταρτο. Σάββατο βράδυ. Ναι. Η Μίλαν υποδέχεται τον Ουντινέζε. Ναι, εντάξει, Μίλαν. Τον κακό δαίμονα. Ναι, ναι. Μίλαν. Θα πάμε τη Μίλαν. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν έχουμε νίκη, έχουμε θέμα με πιο λίγο. Ναι, οκ. Okay. Πιστεύω πως ναι. Ναι. Λοιπόν, θα αρχίσει η γκρίνια σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, επί της ουσίας, το θέμα που θα έχει ο Πιόλη είναι εάν δεν βγει ούτε Europa από τους ομίλους. Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω. Της μπύρας. Αυτά είναι τα μάτια της μπύρας. Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, 1.30 ώρα. Στο Μαρκ Αντώνιο Μπεντεκότη, Ελλάς Βερόνα παίζει με τη Μόντζα. Στηρίζουμε Μόντζα. Μπετονιέρα. Πάμε Μόντζα. Βέβαια θα γίνει και δύο, αλλά Μόντζα. Θα πω νίκη Βερόνα. Οκ. Okay. Uh-huh. 4 η ώρα έχουμε Κάλιαρι Τζένοα στη Σαρδινία. Σοπαλία. Άσος Κάλιαρι. Πολύ ωραία. Άσος Κάλιαρι. Ναι. Το οποίο η Τζένοα θα κερδίζει 0-5 μέχρι το 80 και θα το γυρίσει ο Παβολέτη με 6 γκολ. Θα το γυρίσει ο Παβολέτη με 2 τρίποντα. Ως άλλος Τόνι Κούκοτς με τους Pacers. Λοιπόν, 7 η ώρα. Ρώμα Λέτσε. Ρώμα, ναι. 10 παρατέταρτο στο Αρτέμιο Φράνκι. Ωραίο μας. Η Φιωρεντίνα υποδέχεται τη Γιουβέντους. Ισοπαλία. Κι εγώ ισοπαλία θα πω σε αυτό. Δηλαδή προς Γιουβέντους λέω. Okay, ναι, αλλά και εγώ προς Γιουβέντους. Ισοπαλία πολύ πιθανό. Mm-hmm. Και κλείνουμε με δύο μάτς τη Δευτέρα. Φροζινόνε Έμπολη σε 7.30. Φροζινόνε. Μπορεί να βάλει 3 γκολ, δεν θα ξαναφάει 4, δεν θα τις τα βάλει η Έμπολη. Ναι. Φροζινόνε κι εγώ. Και κλείνουμε την αγωνιστική
10 παρατέταρτο το βράδυ της Δευτέρας με Τωρίνο Σασουόλο. Σασουόλο διπλό. Εάν το άλλο είναι της μπύρας, αυτό είναι το μάτσο του τρελού. Διπλό Σασουόλο. Ναι, ναι, ναι. Άσο Τωρίνο. Okay. Θα πω. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με κάτι. Δεν θα το βρεις, εκτός να το έχεις δει. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να κλείσουμε διαφορετικά. Οκ, okay, πες. Υπάρχει σε ένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στην Τουρκία συγκεκριμένα, ναι, εκτελέστηκε ένα πέναλτι. Δεν έχω δει τίποτα. Ωραία. Για να εκτελεστεί λοιπόν αυτό το πέναλτι, δύο παίκτες πριν την εκτέλεση έπαιξαν πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί για το ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι. Α, μου το έστειλες, ρε. Θυμάσαι ποιοι είναι. Είναι ο Μπαλοτέλη. Σίγουρα. Και ο άλλος είναι επίσης ένας σοβαρός κύριος. Ποιος ήταν? Είναι Μπαγέ Νιάνγκ. Και λες, δεν γίνεται να είναι άλλοι. Εντάξει, εγώ λατρεύω τον Πέτρα Μολύβι ψαλίδι, χαρτί και εγώ έτσι λύνω τις διαμάχες, ναι, μου. Δηλαδή, δεν λέω με να φέρω ποιος θα οδηγήσει, ας πούμε, σήμερα. Ένα στα τρία, όποιος κερδίσει. Ναι. Δηλαδή. Ρε, παιδί μου, είναι φοβερό. Πού παίζουν μπασαξιχείρι, πού αντά να σπώ. Και μετά σπρώχνονται. Δηλαδή, μιλάμε για δύο βλαμμένους. Και από κάτω, πρώτο σχόλιο, υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Μπράβο. Τρεις Μοϊκάνες στη Μίλαν παλιά. Μαζί με νεαρό Φέρελμπι Στέφαν Ελσαράουι. Μιλάμε για την αποθέωση της μη σοβαρότητας. Ναι. Η συγκεκριμένη. Όχι ο Φαραώ. Ο Νιάνγκ και ο Μπαλοτέλη, έτσι. Νομίζω στο μυαλό μου. Ο Φαραώ έκανε την καριέρα που μάλλον θα μπορούσε να κάνει όσο καλύτερα μπορούσε. Παρότι πιστέψαμε. Και ήταν wonderkid, ας πούμε, κάποια στιγμή στη ζωή του. Ναι, αλλά ναι, έχει, ναι, κάνει μια πολύ, πολύ καλή καριέρα. Ναι, ο Εμπαγέ Νιάνγκ. Είχε ταλέντο. Είναι αυτό που είναι ο Λεάο. Θα έπρεπε να είναι αυτό που είναι ο Λεάο. Ακριβώς. Αν ήταν λίγο σοβαρός. Ελάχιστα. Δεν ήταν. Ποτέ. Καλά για τον Μπαλοτέλη. Και ο Μπαλοτέλη. Είναι ο Μπαλοτέλη. Okay, είναι Why ο μεγάλος Μπαλοτέλη. Απλά ο Νιάνγκ, για να κλείσω με αυτό, τότε που θυμάμαι ότι είχε γίνει λίγο ντόρο στη Μίλαν. Ότι όπα, είναι καλός και είναι και γρήγορος και ξέρει και μπάλα και πλασάρει ωραία. Και βγαίνουν κάτι βίντεο από τις διακοπές. Ο οποίος πηδάει στη πισίνα από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου. Και του λένε στη Μίλαν, όχι. όχι μόνο επειδή είσαι ποδοσφαιριστής Μίλαν. Γενικά μην το κάνεις. Ως άνθρωπος. Με αυτούς λοιπόν τους σούπερ επαγγελματίες, τον Μάριο Μπαλοτέλη και τον Εμπαγέ Νιάνγκ, θα κλείσει αυτό το επεισόδιο του Κάλτσιο Μπαλιάτο. Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης. Ήταν ο Δημήτρης Χρυσικός. Μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram και μας ακούτε στο Spotify και στα Google Podcast και στο YouTube μετά από 4 μερούλες. Αυτά. Τσάω. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.